Χαίρετε συνάδελφοι, σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς θα δημιουργήσετε ένα μάθημα στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας E-Class. Πληκτρολογούμε e-class.sh.gr. Κάνουμε είσοδο με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχουμε και στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε μπροστά μας όταν ανοίξουμε, όταν συνδεθούμε τελικά, είναι το χαρτοφυλάκι του χρήστη. Αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω ότι έχω 10 μαθήματα, 5 στην πρώτη σελίδα και 5 στη δεύτερη. Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει κανένα μάθημα, εδώ θα είναι κενό. Υπάρχουν κάποια μενού, παράδειγμα για το επιλογές του χρήστη μπορείτε να πάτε να επιλέξετε να φτιάξετε ένα καινούριο μάθημα είτε από αυτό το κουμπί είτε από αυτό το πράσινο, εδώ κάνει ακριβώς το ίδιο. Να δούμε τα μαθήματα του χρήστη, πάμε για παράδειγμα να δούμε το προφίλ του χρήστη. Αυτό είναι το δικό μου, μπορώ να κάνω αλλαγές. Επιστρέφω στο χαρτοφυλάκιο και πάω να δημιουργήσω ένα καινούριο μάθημα, κάνοντας κλικ στο μπουτόν Δημιουργία Μαθήματος. Θα πρέπει να δώσω ένα τίτλο, για παράδειγμα θα το ονομάσω απλό μάθημα. Πρέπει να επιλέξω τη σχολική μονάδα, εμένα μου εμφανίζει και τις 4 σχολικές μονάδες, μπορώ να επιλέξω μία, μπορώ να επιλέξω 2, 3 ή και όλες. Πρέπει να γράψω μία σύντομη περιγραφή του μαθήματος, γιατί μόλις ανοίξει ο μαθητής στην καρτέλα, θα σας δείξω μετά πώς, πρέπει να ξέρει με το τι έχει να κάνει αυτό το συγκεκριμένο μάθημα. Εγώ θα γράψω σύντομη περιγραφή. Θα σας πω τι γίνεται με το απλό μάθημα. Εδώ στις άδειες επιλέξτε την άδεια χρήσης. Στην αρχή τώρα αφήστε ανοιχτά τα μαθήματα, μετά όταν θα ομολοποιηθούν τα πράγματα και θα μπορούμε να εγγράψουμε και τους μαθητές μας, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αλλάξουμε το τύπο πρόσβασης, μπορούμε να το κάνουμε με εγγραφή, με κλειστό μάθημα ή ακόμα και ανενεργό μάθημα και πάμε να δούμε τι φτιάξαμε. Με επιτυχία φτιάξαμε λοιπόν ένα μάθημα για να δούμε τι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι η καρτέλα του μαθήματος. Από αυτήν εδώ την επιλογή μπορώ να επιλέξω πώς θα φαίνεται στον μαθητή μου. Έτσι θα φαίνεται στον μαθητή μου. Λοιπόν, το μάθημα, ο μαθητής μου έχει ένα μενού όπου φαίνονται οι ανακοινώσεις, το βιβλίο, η λίστα, τα έγγραφα, τα μηνύματα και τις συνδέσεις διαδικτύου. Αυτός που μπορεί να ελέγχει το τι επιλογές μαθήματος έχει το συγκεκριμένο μάθημα, είναι μόνο ο χρήστης, όχι ο μαθητής. Ο χρήστης, λοιπόν, μπορεί να ελέγχει τα ενεργά εργαλεία, τα ανενεργά εργαλεία και μπορεί από την διαχείριση του μαθήματος και τα εργαλεία να ρυθμίσει ποια εργαλεία θα φαίνονται, ποια θα φαίνονται ουσιαστικά στους μαθητές και ποια δεν θα φαίνονται. Εγώ ας πούμε ότι θέλω να φαίνονται τα πολυμέσα, οι εργασίες, θα κάνω κλικ με το βελάκι δεξιά. Εδώ είναι αυτά που θα φαίνονται στους μαθητές μας, οι ασκήσεις και για παράδειγμα επειδή δεν θα μου χρειαστεί το βιβλίο ύλης, θα το επιστρέψω πίσω με το βελάκι αριστερά και θα κάνω κλικ στο υποβολή. Αυτό λοιπόν είναι το απλό μου μάθημα. Το απλό μάθημα μπορώ να του αλλάξω την περιγραφή από την επεξεργασία. Να βάλω μια άλλη εικόνα από το επιλογή. Εγώ θα επιλέξω αυτό. Θα αλλάξω εδώ το κείμενο, θα το κάνω σας παιδιά, για παράδειγμα, μπορώ να το μορφοποιήσω όπως θέλω, να του αλλάξω χρώμα,
να του αλλάξω μέγεθος, να το βάλω στη μέση, να το κάνω έντονο, πλάγιο υπογραμμισμένο και να κάνω κλικ εδώ στο υποβολή. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπετε ότι εγώ εδώ ως χρήστης έχω και άλλα πράγματα που μπορώ να κάνω, να προσθέσω κάποιες πληροφορίες, οι οποίες φυσικά αυτές δεν φαίνονται στο περιβάλλον του μαθητή. Αν επιλέξω το περιβάλλον του μαθητή, βλέπετε ότι δεν υπάρχουν οι πληροφορίες και βλέπετε ότι έχω μόνο ένα μενού, το επιλογές μαθήματος, τίποτα άλλο. Επιστρέφω στη δική μου προβολή και πάμε να σας δείξω πώς ανεβάζω έγγραφα στο μάθημά μου. Βασική προϋπόθεση είναι να τα έχω αποθηκευμένα στον υπολογιστή μου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν έγγραφα. Πάμε να ανεβάσω αρχεία, οποιοδήποτε τύπου αρχεία. Μπορεί να είναι έγγραφο κειμένου, μπορεί να είναι αρχεία ήχου. Πάμε να επιλέξω ένα αρχείο. Για παράδειγμα, θα πάω εγώ στα έγγραφα, θα επιλέξω ένα φύλλο εργασίας, θα το ονομάσω φύλλο εργασίας, μπορώ να συμπληρώσω ένα θέμα, μία περιγραφή και να το ανεβάσω. Αυτή τη στιγμή έχω ένα αρχείο Word. Πάμε να ανεβάσω και μία φωτογραφία. Πάμε πάλι στα έγγραφα, πάμε να επιλέξω το αρχείο μου. Αυτή τη στιγμή θα πάω στο εικόνες. Θα ανοίξω αυτό για παράδειγμα εδώ, άνοιγμα. Έτσι θα βάλω ένα τίτλο παράδειγμα του ΠΟΕ και θα κάνω κλικ στο ανέβασμα. Αυτή τη στιγμή έχω ανεβάσει δύο αρχεία. Ένα αρχείο εικόνα, μια εικόνα και ένα αρχείο κειμενογράφου. Λοιπόν, να βάλουμε και δύο συνδέσεις διαδικτύου. Από το προσθήκη μπορώ να πληκτρολογήσω κατευθείαν το αν το γνωρίζω. Να του δώσω ένα όνομα, να του πω ας πούμε ότι αυτό είναι το YouTube. Να του δώσω και μία περιγραφή, να βάλω προσθήκη και να βάλω άλλο ένα link. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζω ακριβώς ποιο είναι το link, θα πάω να κάνω την αναζήτηση. Για παράδειγμα, θα γράψω η κυρία Λένα των υπολογιστών να δω τι θα μου βγάλει. Αυτή είναι η δικιά μου ιστοσελίδα. Στη γραμμή διεύθυνσης θα κάνω δεξί κλικ αντιγραφή. Θα πάω στην τάξη μου. Θα επικολλήσω. Βλέπετε, έχει ένα πολύ μεγάλο όνομα, πρέπει να του δώσω κάτι πιο μικρό. Για παράδειγμα, θα του γράψω του που έτσι, εδώ μία μικρή περιγραφή και θα κάνω κλικ στο προσθήκη. Βλέπετε, έχω τώρα δύο συνδέσμους. Ένα το YouTube, αν το παιδί κάνει κλικ εδώ θα το πάει κατευθείαν στο YouTube και ένα του που το οποίο θα το πάει στην ιστοσελίδα μου. Λοιπόν, να τα κλείσω αυτά. Βλέπετε, εγώ τώρα σας θυμίζω ότι εκτός από τα ενεργά εργαλεία, έχω και τα ανενεργά, έχω και τη διαχείριση. Πάμε να δούμε τώρα πώς ένα μάθημα μπορούμε να εισάγουμε εργασία. Η εργασία είναι να βάλουμε το παιδί να γράψει κάτι. Μπορούμε να το βάλουμε να γράψει κάτι online ή να ανεβάσει μία εργασία που την έχει ήδη αποθηκευμένη στον υπολογιστή του. Πρέπει να δώσουμε ένα τίτλο, για παράδειγμα, εργασία 1. Στην περιγραφή θα γράψουμε αυτό που θέλουμε από τον μαθητή μας. Παράδειγμα, περιέγραψε το δωμάτιό σου. Πάλι μπορούμε να διαμορφώσουμε το κείμενο.
Να του αλλάξουμε μέγεθος, να το βάλουμε στο κέντρο, να το βάλουμε, να το κάνουμε έντονο, πλάγιο, να του δώσουμε χρώμα και να του βάλουμε και μία φατσούλα, να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές μας. Μπορούμε εδώ να επιλέξουμε κάποιο αρχείο, άμα θέλουμε, να ανεβάσουμε τι τύπο βαθμολογίας θέλουμε, τι ημερομηνία, από πότε μέχρι πότε, αφήστε τα όσο πιο απλά γίνεται. Αν είναι ατομική εργασία, ομαδική και σε ποιον θα το δούμε. Μισό λεπτάκι λίγο, ακύρωση. Δεν έδωσα εδώ πέρα online κείμενο. Μπορώ να το διαμορφώσω πάλι από τα επεξεργασία. Το παιδί να μην ανεβάσει, αν του πω αρχείο, το παιδί να ανεβάσει κάποιο αρχείο από τον υπολογιστή του. Στο online κείμενο η απάντηση θα είναι άμεση. Βλέπετε, η ημερομηνία και η ώρα που δημιουργήθηκε το αρχείο. Λοιπόν, αυτό είναι το περιβάλλον του χρήστη. Πάμε να δούμε πώς θα φαίνεται στον μαθητή μας. Αν ο μαθητής μας επιλέξει το μάθημα με τίτλο «Απλό μάθημα», πάει στις εργασίες, θα βλέπει αυτό. Θα ανοίξει την εργασία, θα δει ότι η εργασία του είναι να περιγράψει το δωμάτιό του, να το online κείμενο, εδώ θα γράψει ο μαθητής τα σχόλιά του, εδώ θα γράψει την απάντησή του, εδώ θα γράψει τα σχόλιά του και αν κάνει κλικ στο υποβολή, τώρα αυτή τη στιγμή θα φανεί ότι το στέλνω εγώ στον εαυτό μου, αν κάνει κλικ στο υποβολή θα φαίνεται μετά ότι κάποιος όταν... Η κατάστασή του έχει ήδη υποβληθεί. Αν γυρίσω πάλι στο δικό μου περιβάλλον, θα φαίνεται ότι ο χρήστης έχει δώσει μια απάντηση, ένα online κείμενο και εγώ πρέπει να το βαθμολογήσω και να καταχωρήσω μετά τις αλλαγές. Λοιπόν, αυτό ό,τι αφορά τις εργασίες, πάμε να δούμε και τις ασκήσεις. Οι ασκήσεις είναι και αυτό ένα βοηθητικό και εργαλείο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ασκήσει στο απλό μάθημα. Πάμε να φτιάξουμε μία άσκηση. Τις ασκήσεις μπορούμε... Πάμε να δώσουμε ένα όνομα. Παράδειγμα, άσκηση 1. Περιγραφή άσκησης είναι ουσιαστικά η ερώτηση που θα κάνουμε στους μαθητές μας. Για παράδειγμα, εγώ θα ρωτήσω τι είναι... Τι είναι, θα ρωτήσω. Λοιπόν, μπορώ να ενεργοποιήσω τις τυχαίες ερωτήσεις. Πώς θα φαίνονται οι απαντήσεις. Θα φαίνονται ή δεν θα φαίνονται μετά το τέλος της άσκησης. Αν θα φαίνεται ή δεν θα φαίνεται η βαθμολογία του και σε ποιους το αναθέτω. Να δημιουργήσουμε. Ωραία, πάμε να κάνουμε και μία νέα ερώτηση. Εδώ τώρα, στην ερώτηση τι είναι ο σαρωτής. Έτσι. Τι είναι, μπορώ να βάλω ένα σχόλιο, μπορώ να επιλέξω να ανεβάσω μία εικόνα και να επιλέξω τι τύπος θα είναι. Θα είναι, ας πούμε, πολλαπλής επιλογής. Πάμε να δούμε τώρα. Για σωστό θα ορίσω στο τι είναι ο σαρωτής περιφερειακή συσκευή. Και θα του δώσω και ένα βαθμό όταν απαντήσει. Και στο λάθος θα βάλω, για παράδειγμα, τι είναι ο σαρωτής. Δεν μπορώ να του πω σαν λάθος ότι είναι φαγητό της καρδίτσας. Και φυσικά θα πάρει 0 αν απαντήσει, αν επιλέξει αυτή την απάντηση. Ωραία. Αυτό είναι το δικό μου το περιβάλλον. Για κάτσε να δούμε τώρα πώς θα φαίνεται στον μαθητή μου. Αυτό. Θα κάνει κλικ στην άσκηση. Και θα πρέπει να απαντήσει τι είναι ο σαρωτής. Είναι περιφερειακή συσκευή ή φαγητό της καρδίτσας. Αν απαντήσει
περιφερειακή συσκευή θα πάρει τον ένα του βαθμό. Αυτό. Λοιπόν, να συνοψίσουμε. Φτιάξαμε ένα απλό μάθημα. Να το. Το οποίο έχει συνδέσεις διαδικτύου, εργασίες, έγγραφα και ασκήσεις. Φυσικά, δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν και τα τέσσερα αυτά στοιχεία. Μπορεί να σταθεί ένα μάθημα πολύ ωραία με μία από αυτές τις κατηγορίες, ας πούμε τα έγγραφα. Θα σας δείξω τώρα πώς το απλό μάθημα αυτό, από απλό μάθημα, μπορούμε να το κάνουμε μάθημα με ενότητες. Ποια είναι η χρηστικότητα αυτής της επιλογής. Χρηστικότητα είναι ότι αντί να κάνουμε, για παράδειγμα, για το μάθημα της γλώσσας, αντί να έχουμε γλώσσα 1, γλώσσα 2, γλώσσα 3, μπορούμε να έχουμε ένα μάθημα, θα το ονομάσουμε, θα το διαμορφώσουμε τώρα από εδώ, από τις ρυθμίσεις. Μπορούμε αυτό το απλό μάθημα να το κάνουμε μάθημα με ενότητες και να έχουμε, να προσθέτουμε μία ενότητα ανά εβδομάδα, ας πούμε, ή ανά όποιο χρονικό διάστημα θέλουμε εμείς. Εδώ τώρα από απλή μορφή μπορούμε να το αλλάξουμε σε ενότητες. Και πάμε να φτιάξουμε ενότητες. Να δημιουργήσουμε 2 ενότητες. Βλέπετε, στο δικό μου το περιβάλλον εμφανίζονται οι ενότητες. Προσθέτω μία ενότητα με τίτλο ενότητα 1. Για παράδειγμα, μπορώ να γράψω οτιδήποτε εδώ πέρα. Περιγραφή ενότητας 1. Όσο πιο απλό το αφήνετε, τόσο καλύτερα για σας και τους μαθητές σας. Μπορώ πάλι να κάνω οποιαδήποτε μορφοποίηση θέλω. Ωραία, να το επεξεργαστώ. Να βάλω, όπως βλέπετε, πάρα πολλά εργαλεία στην ενότητά μου. Και τη δεύτερη πλέον μετά εβδομάδα μπορώ να βάλω τη δεύτερη ενότητα. Βλέπετε, έχω εδώ τώρα αυτές τις επιλογές. Μπορώ να βάλω τη δεύτερη ενότητα. Ενότητα 2. Περιγραφή. Ενότητα 2. Εσείς φυσικά θα γράψετε στους μαθητές σας αυτά που πρέπει να γράψετε. Υποβολή. Και πάμε να δούμε το μάθημά μας πώς έχει διαμορφωθεί πλέον. Το απλό μάθημά μου. Τώρα πια έγινε μάθημα με ενότητες. Μπορώ να αλλάξω από αυτό το σύμβολο την σειρά. Μπορώ να την επεξεργαστώ, να την αποκρύξω, να την κλειδώσω και να τη διαγράψω. Και πάμε να σας δείξω τώρα πώς θα φαίνεται η καρτέλα του απλού μαθήματος, η καρτέλα του μαθήματος που λέγεται απλό μάθημα, στον μαθητή μας. Θα δείτε τώρα ότι ο μαθητής δεν έχει τις επιλογές που έχω εγώ, να αλλάξω τη σειρά, να το διαμορφώσω, να το διαγράψω. Από αυτό εδώ το σύμβολο βλέπουμε πόσοι είναι εγγεγραμμένοι αυτή τη στιγμή στο μάθημα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένη 2. Κάποιος πρόλαβε και μπήκε την ώρα που εγώ κάνω αυτή την παρουσίαση. Κάποιος μαθητής πρόλαβε και μπήκε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έτσι θα φαίνεται το μάθημα στον μαθητή μου. Εγώ τώρα αυτό το μάθημα μπορώ να το διαγράψω. Θα πάω στο χαρτοφυλάκιό μου.
και από την διαχείριση θα διαγράψω το μάθημα. Για να μην ξαναπεί κι άλλος μαθητής. Λοιπόν, μου ζητά επιβεβαίωση. Θα το διαγράψω. Και θα αποσυνδεθώ. Αυτό ήταν το βίντεο. Περιμένω τις παρατηρήσεις σας. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλό έργο. Ευχαριστώ πολύ.